πάρουμε. Σύντομα σε τέσσερις λέξεις ονομασίες που συναντάμε στο ρεμπέτικο. Το μπουζούκι ανήκει στην οικογένεια του λαγούτου. Ο ταμπουράς και άλλα πολλά έγχορδα συγγενεύουν μαζί του. Είναι αρχαίο όργανο και προέρχεται από την ελληνική παντουρίδα. Οι παντουρίς και ο ναύλας είναι αρχαιοελληνικά έγχορδα όργανα με βραχίωνα και ηχείο και είναι η πρόγονη του λαγούτου. Η ιστορία όλων των εγχόρδων αρχίζει από το μονόχρωμο του Πυθαγόρα. Στην ελληνιστική εποχή συναντάμε ένα έγχορδο όργανο με βραχίωνα, το εμβυζοϊχείον. Το όργανο αυτό παίζονταν κυρίως στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Περσία. Το όνομά του προέρχεται από το βυζός, διόγκωμα, μαστός και το ηχείο. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του μπουζουκιού. Το μαστοειδές ηχείο. Το ζεϊμπέκικο τον χόρευαν σε πολλά μέρη της Μικράς Ασίας σε παραλλαγές. Ιδιαίτερα οι ζεϊμπέκηδες που κατοικούσαν στη χώρα των Τράλιων κοντά στα όρη Όλυμπος και Μεσογείς στην περιοχή του Αιδινίου. Προϊστορικά υπήρχε εκεί η πόλη Λάρισα. Αργότερα η περιοχή κατοικήθηκε από Αργίους και από Βυθινούς Θράκης. Αυτή είναι και η Τράλης. Το τυπικά εξισλαμισμένο αυτό αρχαιοελληνικό φύλλο δεν υποτάχθηκε ποτέ στους Τούρκους και το 1833 που επαναστάτησε κόντεψε να διαλύσει τον Οθωμανικό στρατό. Οι Τούρκοι τους αποκαλούσαν γιαούριδες. Ο ζεμπέκικος χορός εμφανίζει δωρική αυστηρότητα αλλά και μεγαλοπρέπεια. Είναι χορός ζεμπακικός. Υπενήσεται το σοβαρό και το επιβλητικό του Πατέρα των Θεών, αλλά και το εκστατικό και το παυσίλικο του Θεού του Ίνου. Προέρχεται από τα καβίρια μυστήρια της Αμοθράκης και σχετίζεται άμεσα με τη διονυσιακή λατρεία στη Θράκη και σε όλη την Ελλάδα. Στη Μικρά Ασία ταυτίζεται
με τον περιστροφικό χορό των κολυβάντων που ανήκαν στην ακολουθία της μεγάλης μητέρας της Μικράς Ασίας, της Κυβέλης. Αλλά και μια από τις προσωλημίες του Δία στη Φρυγία ήταν το Ζεφ Μπέκος. Αυτό το αναφέρει ο Πλούταρχος. Τον περιστροφικό αυτό χορό που τον χόρευε μόνο ένα άτομο αναφέρει στο βιβλίο του «Τα μυστήρια των Γαβύρων» ο Ούγγρος φιλόσοφος και ιστορικός των θρησκειών Κάρολος Κερένη. Στην ίδια μελέτη ο Κερένη κατονομάζει και έναν άλλον εκστατικό χορό των Γαβυρίων μυστήριων, την Πυρίχη. Και αυτός μας θυμίζει πολλά. Συγγενικός χορός με τον Ζεμπέκικο είναι ο Απτάλικος. Αυτόν τον χόρευαν στην Ατάλια. Το λέει άλλωστε και η ονομασία. Στα τουρκικά η λέξη Ρεμπέτ μας δηλώνει τον άναρχο, τον απρόθυμο, τον ασυντόνιστο, τον ανυπότακτο και τον επαναστάτη. Η ενετική λέξη Ρέμπελο, προερχόμενη απευθείας από το λατινικό Ρέμπελις, έχει την ίδια σημασία. Φυσικά η λατινική λέξη είναι παλιότερη από την τουρκική. Και ακόμη προγενέστερο είναι το αρχαιοελληνικό ρήμα Ρέμβο, αργότερα Ρεμβάζο, που από αυτό προέρχεται η λέξη Ρέμβη. Η λέξη αυτή προσδιορίζει μια κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν η νοσταλγική διάθεση, η ραθυμία, η χαλάρωση, η ελαφρά ζάλη και ο άναρχος στοχασμός. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Ρεμπέτι. Σήμερα το ρήμα Ρεμβάζο σημαίνει ονειροπολώ, εκστασιάζομαι, ζω στον κόσμο μου και αδιαφορώ για το τι γίνεται γύρω μου. Άρα Ρέμβη, Ρεμβαστής και Ρεμπέτης είναι πολύ κοντά. Τέλος, μια από τις πιο διάφανες και δυναμικές λέξεις που συναντάμε στο Ρεμπέτικο είναι ο Δερβίσης. Σημαίνει δε τον συνεπή και σταθερό στο λόγο του άντρα, τον φιλάλληλο, τον άψογο και το υπόδειγμα ήχθους. Η λέξη αυτή αντιστοιχεί και στη γυναίκα. Γύρω στα 1235, ο Αφγανός με περσική καταγωγή, Μευλαλά Τζελαλεδίν, μαζί με τον πατέρα του, σοφόνομο διδάσκαλο, εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα των Σελτζούκων Τούρκων, το Ικόνιο. Ο Σουλτάνος Αλαϊδίν ο Μεγαλοπρεπής διόρισε τον νεαρό Μευλανά υπεύθυνο στα ανώτερα πνευματικά ιδρύματα στην προσπάθεια αφύπνισης της πνευματικής ζωής. Ο Μευλανά ήταν πάρα πολύ μορφωμένος και γνώριζε πολλά για την αρχαία Ελλάδα όταν ακόμη ήταν στο Αφγανιστάν. Και αυτό δεν είναι διόλου παράξενο. Στο Ικόνιο γνωρίστηκε με νεοπυθαγόριους και νεοπλατωνικούς και μαθήτευσε στις σχολές τους. Επηρεάστηκε πολύ από τα ορφικά και τα καβύρια μυστήρια. Οι Τούρκοι τον έλεγαν Ρουμί, δηλαδή Ρωμιό, αλλά περισσότερο τον αποκαλούσαν ο Έλληνας. Το 1260 ίδρυσε μαζί με τον Σαμψεδίν Τεμπριτζή που κατάγονταν από το όριο του Ταύρου το μοναχικό τάγμα των Μευλεβί. Αυτό είχε σαν φιλοσοφική θεώρηση την ένωση όλων των θρησκειών. Οι μοναχοί αυτού ονομάστηκαν Δερβίσιδες. Αυτοί απέδιδαν στον Χριστό την ψηλότερη θέση ανάμεσα στους προφήτες. Η προσευχή των Δερβίσιδων συνοδεύονταν από μουσική και εκστατικό περιστρεφόμενο χορό που παρουσίαζε πολλά κοινά σημεία με το χορό των Ζεϊμπέκηδων. Όλα αυτά απέβλεπαν στην προσέγγιση αλλά και στην επαφή με το θείο. Θεωρούσαν τη γυναίκα ισότιμη με τον άντρα και δεν αποδέχονταν την κάλυψη του προσώπου. Θαρετζέ. Οι Δερβίσιδες έμειναν σε σκηνές. Η είσοδος κάθε σκηνής καλύπτονταν από δέρμα προβάτου. Αν λάβουμε υπόψη ότι δέρας είναι το δέρμα προβάτο και αν αυτό το συνθέσουμε με το ρήμα δρυσό που σημαίνει καλύπτω κάτι με δέρμα, καταλήγουμε ότι οι ρίζες της ονομασίας Δερβίσης είναι καθαρά ελληνικές. Ο Βυζάντιος Καρλάτος μας αναφέρει ότι όταν οι Δερβίσιδες έβγαιναν στην αγορά σταματούσαν τα πάντα. Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιδες αλλά και όσοι άλλοι υπήρχαν εκεί σηκώνονταν και τους χαιρετούσαν με σεβασμό. Το 1923 ο Κεμάλ έστειλε μάχημα τμήματα από φανατικούς μουσουλμάνους και τους εξόδωσε.
στο καράβι με προδώσαν κάτι πράγμα και με πιάσαν στο καράβι. Στα κούφια μου τα κούνια, ηρωίνη ως τα κούνια. Και στα κούφια μου τα κούνια, ηρωίνη ως τα κούνια. Γεννότανε για γίνη με μαυράκι κυρωίνη. Θα γεννότανε για γίνη με μαυράκι κυρωίνη. Σα πενεμένη και στον κόσμο ξαγουσμένη. Για σου προύσα πενεμένη, με χασίς η φορτωμένη.
τραγουδίς. Κι όποιαν ο χρόστος του τα πόμινα.